Καλημερούδια θα πω, αν και η ώρα είναι 3 και 16 το μεσημέρι ακριβώς. Αυτό κοιτάξαμε όλοι, τι ώρα είναι και είναι 3 και 16 ακριβώς. Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Είναι 3η 20 Φεβρουαρίου σήμερα. Ο Αλέξανδρος μόλις γύρισε από το σχολείο, όπου πέρασε πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και τι έκανες, για πες. Τι έκανες στο σχολείο, για πες μας. Με ποιον έπαιξες? Με τον Πέτρο. Με τον Πέτρο. Και τι κάνατε, τι παιχνίδια παίξατε? Τίποτα. Τίποτα. Ναι. Και τι κάνατε, κοιτιόσασταν μόνο? Ναι. Από μακιγιάζ είμαι πανέτοιμη. Τώρα με τα μαλλιά δεν έχω αποφασίσει τι θα κάνω. Έχω λιγότερο από μία ώρα να αποφασίσω τι θα κάνω πριν φύγω. Και λέω πριν φύγω γιατί σήμερα είναι το event της NYX, παιδιά. Και είναι κάτω στο κέντρο της Αθήνας και είναι ένα event το οποίο με έχει αγχώσει πάρα πολύ. Όχι το event σαν event, είναι η μέρα σήμερα έτσι λίγο δύσκολη, γιατί ενημερώθηκα, επειδή εγώ έχω σταματήσει να βλέπω ειδήσεις και τέτοια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι μου το πρότεινε και η ψυχολόγος μου να το κάνω αυτό, ειδικά το συγκεκριμένο διάστημα. Με ενημέρωσε ο μπαμπάς μου σήμερα ότι πού θα πας, του λέω Μοναστηράκι. Μου λέει, έχεις δει τι γίνεται, τι είναι σήμερα, ότι θα κατεβούν οι ακρότες και θα έχει συλλαλητήριο και καλά κάνουν οι άνθρωποι, δεν θέλω να πω κάτι, μην πέσετε να με φάτε. Ο καθένας πολεμάει και προσπαθεί για ένα καλύτερο αύριο, τέλος πάντων. Και λίγο αυτό έτσι με άγχωσε και με στρέσαρε για το πώς θα κατέβω και λέω θα κατέβω με τα μέσα. Αλλά ξαναστρεσαρίστηκα και ανοχώθηκα, γιατί ενώ δεν ξέρω αν θυμάστε πιο παλιές, ότι παλιότερα σε όλα τα events πήγαινα με μετρό ή με τρένο, ό,τι βόλευε με αυτό πήγαινα. Και είχα μάθει όμως τότε έτσι, τις ώρες αιχμής, τι ώρα θα είναι καλύτερα να πάω, τι ώρα θα είναι καλύτερα να γυρίσω. Και τώρα έχω να μπω στο τρένο, παιδιά, 5 χρόνια ακριβώς. Γιατί μετά ήμουν έγκυος, στην αρχή δεν έμπαινα. Και μετά ήρθε ο κορονοϊός και με έκανε να παίρνω το αμάξι για παντού. Μετά συνήθισα και οπότε έπαιρνε έτσι το αυτοκίνητο. Βέβαια σήμερα μπορεί να πάρω πάλι το τρένο και να συνηθίσω και να ξαναπαίρνω πάλι. Γιατί μου ήταν πολύ πιο εύκολο. Έπαιρνα το αυτοκίνητο από το σπίτι, γιατί δεν μένω κοντά στο σταθμό του τρένου. Πήγαινα στο τρένο, πάρκαρα σε μια καβάντζα που είχα βρει. Ούτε καν καβάντζα μου δεν ξέρω αν υπάρχει, να σας πω την αλήθεια. Και πήγαινα παντού εύκολα και ωραία, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κίνηση και το ένα και το άλλο. Τέλος πάντων, ελπίζω έτσι να το ξαναβολευτώ τώρα που θα μπω μετά από τόσα χρόνια και να με βολέψει, γιατί με το αυτοκίνητο έτσι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα εδώ στην Αττική. Δεν βρίσκεις εύκολο να παρκάρεις. Παντού ψάχνω, δηλαδή μπαίνω στο park around και παντού ψάχνω να βρω κάπου πάρκινγκ, και αν υπάρχουν και διαθέσιμα, γιατί μπορεί να πας και να είναι όλα γεμάτα. Τέλος πάντων, και αυτό με έχει αγχώσει. Όχι ότι θα μπω μέσα στα μέσα, με έχει αγχώσει ότι αν θα βρω την καβάντζα μου εκεί, αν θα. Η ώρα που έχω, που θυμάμαι από παλιά ότι ήταν η καλύτερη και αυτή έχω επιλέξει τώρα, θα είναι εντάξει για να πάω και να μην είμαστε σαν τις σαρδέλες μέσα στο τρένο. Γιατί δεν ξέρω αν θυμάστε, δεν είναι θέμα του κορονοϊού. Εγώ πάντα ήμουν με τα ινοπνεύματα, ψιτ. Εντάξει, από πάντα. Δεν με έκανε ο κορονοϊός δηλαδή έτσι. Τώρα ίσως με χειροτέρεψε λίγο, αλλά οκ. Okay. Το δουλεύουμε κι αυτό. Το θέμα είναι να καταλαβαίνεις και να δουλεύεις. Ότι σε ενοχλεί, εννοείται, έτσι, ή δεν το συζητώ. Παιδιά, να σας πω κάτι. Ξέρετε ότι γενικότερα εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο χειμώνας. Αλλά σαν την άνοιξη νομίζω τίποτα. Αυτή η αίσθηση που ανοίγεις τα παράθυρα του σπιτιού και μπαίνει αυτό το ωραίο το αεράκι το δροσερό που ούτε κρυώνεις, ούτε σε ζεσταίνει και νιώθεις την ατμόσφαιρα καθαρή, νομίζω ότι μόνο η άνοιξη τη δίνει αυτή την αίσθηση. Μπορεί να υπάρχει αυτή η γύρη που θα αρχίσει σε λίγο καιρό να εμφανίζεται, που να σου τη βαράει και να λες όχι, ξεκινάνε τα αλλεργικά και όλα αυτά, που τα μάξια γίνονται κατά κίτρινα και όλος αυτός ο χαμός. Αλλά πραγματικά η αίσθηση αυτή που ανοίγω το πρωί, σήμερα ας πούμε το πρωί που είδατε τις δουλειές που έκανα, μετά πήγα και κάθισα για λίγο κάτω στη μαμά μου και είχα ανοίξει όλο το σπίτι μπρος πίσω, να αεριστεί όλο το σπίτι, και μετά που γύρισα και μπήκα μέσα στο σπίτι ήταν η ατμόσφαιρα, εντάξει, τέλος πάντων, πολύ ωραία, πολύ ευχάριστη. Το τέλος πάντων πάει για το ότι μένω στην Αττική, ας πούμε, και πόσο καθαρά μπορεί να είναι εδώ. Οκ, okay, παιδιά, όμως, ό,τι έχουμε ο καθένας. Πάρα πολύ ωραία, πολύ έτσι αναζωογονητικά, και έχουν ξεκινήσει και τα κλαϊδίσματα των πουλιών που εγώ πεθαίνω. Δηλαδή, αν και μου το έχετε κάνει και σαν ερώτηση στο Q&A και θα σας το απαντήσω στο Q&A αυτό, θα ήθελα πάρα πολύ να έμενα κάπου επαρχία, αλλά θα σας διευκρινίσω τι εννοώ έτσι επαρχία.
Γι' αυτό το λόγο, για να ανοίγω τα παράθυρα και να ακούω πιο πολλά κελαϊδίσματα. Και εδώ ακούμε κάποια κελαϊδίσματα, okay, αλλά όχι όπως στην επαρχία σίγουρα. Και αυτό είναι το αγαπημένο μου να ακούω. Και δεν έχω πουλάκια, να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν μου αρέσει να τα βάζω σε κλουβί καθόλου. Δεν θέλω καν να τα βλέπω μέσα σε κλουβί. Επίσης θέλω να σας πω ότι έφτασα. Εννοείται πόσοι γελάσατε, γράψτε μου λίγο, εγώ γέλασα και εγώ γέλασα όταν σας έλεγα πριν ότι έχω να πάω στο τρένο 5 χρόνια, έχω να μπω στο τρένο 5 χρόνια και ότι αν θα βρίσκα και την καβάντζα μου για το παρκάρισμα. Παιδιά, ούτε καν, εδώ έχουν δημιουργηθεί άλλες θέσεις, οποίες ποτέ δεν θα σκεφτόμουν ότι έχουν δημιουργηθεί. Και πώς να μην έχει γίνει αυτό, παιδιά, νομίζω ότι κάθε μέρα τα αυτοκίνητα πληθαίνουν στην Αττική ειδικά. Και τώρα το σκεφτόμουν, προσπαθούσα να βγω δύο στενά κατά το σπίτι μου, έχει έναν κεντρικό δρόμο, προσπαθούσα να βγω και δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα, ήμουν πάρα πολύ ώρα και έλεγα, δεν το πιστεύω πώς έχει γίνει έτσι αυτός ο δρόμος. Δεν βρήκα νότια τη θέση μου, έχω παρκάρει αρκετά μακριά από το τρένο, όχι όμως κοντά στο σπίτι, πιο κοντά στο τρένο. Και αυτό γιατί ξεπάρκαρε μια κυρία. Και έτσι κατάφερα να μπω εγώ. Φανταστείτε με το που ξεπάρκαρα και κοίταξα 100 φορές να δω μήπως είναι καμία θέση πάρκινγκ και ήταν παρκαρισμένη έξω το σπίτι της και τέτοια. Πάω, έχω ξεχάσει τα ακουστικά στο σπίτι και δεν θα μπορώ να ακούω μουσική λίγο έτσι να περνάει η ώρα μου πιο ευχάριστα. Αυτό έστειλε στον κανάκι τώρα και μου λέει δεν πειράζει, χάζευε τη διαδρομή. Με κοροϊδεύει νομίζω. Όσο ήμουν στο event με παίρνει και μου λέει το περνάς αυτό το Athens horror αυτό. Της λέω όχι καλέ, δεν το πέρασα. Επίτηδες, γιατί πάλι θα ήμουν στην ώρα μου. Ναι. Και μου έδωσες λάθος οδηγίες για να αργήσω. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ήρθε, μπορεί να ήρθα πρώτη, αλλά ήρθες πιο γρήγορα από κάθε άλλη φορά. Ευχαριστώ. Συγκινούμε. Με έκανες ίδια με τα μούτρα σου. Του το έβγαλες, πού τα μάτια από το παπάκι, του τα έβγαλες. Βαρέθηκες. Θέλει περίπου να είναι στην ευθεία του πάγου που εξέχει από το δουλάκι. Πρέπει να πάρει μπιλόνι.
Πυρούνι, για πάρε πυρούνι. Βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα, όπως θα μπορείτε να καταλάβετε από το φωτισμό, και σας άφησα χθες με ένα πλάνο με τη λεβάντα που έβραζα λεβάντα για να πιω σαν αφέψιμα, τέλος πάντων. Παιδιά, η λεβάντα έχει πάρα πολύ ευεργετικές ιδιότητες και πραγματικά θα σας μιλήσω για αυτά κάποια στιγμή. Θέλω να σας ρωτήσω κιόλας αν έτσι σας ενδιαφέρει να σας πω τρόπους που έχω βρει έτσι να έχω μια πιο χαλαρή καθημερινότητα. Το προσπαθώ πάρα πολύ να έχω μια πιο χαλαρή καθημερινότητα, επειδή πέρασε και αυτή την περιπέτεια με την υγεία μου που ακόμα δεν έχουμε καταλήξει στο τι είναι. Τώρα σημειώνω και ένα ημερολόγιο ημικρανίων και πονοκεφάλων που μου ζήτησε η νευρολόγος. Και θα περιμένω τώρα αρχές του μήνα, θα ξανά έχω μια επικοινωνία μαζί της για να δούμε που κειμενόμαστε και τι μπορεί να πιστεύει εκείνη ότι ήταν αυτό που πέρασε, θέλω να πιστεύω. Πάω πολύ καλύτερα πάντως και έτσι έχω βρει διάφορους τρόπους. Δεν τους έχω βρει μόνη μου, είναι η αλήθεια. Έχω βρει κάποιους μόνη μου, κάποιους που μου έχουν προτείνει γενικότερα κόσμος. Και η λεβάντα πραγματικά κάνετε ελαφρύ ύπνο, αν παθαίνετε δηλαδή αυτό που παθαίνω εγώ, έχετε ελαφρύ ύπνο και ξυπνάτε ενδιάμεσα ή δεν μπορείτε να κοιμηθείτε εύκολα και τέτοια, βοηθάει πάρα πολύ. Δεν βοηθάει στα όνειρα βέβαια, τα οποία εγώ, αυτό είναι το πρόβλημά μου το τελευταίο διάστημα, βλέπω ακατάπαυστα όνειρα. Μπορώ να δω πάρα πολλά μέσα στο βράδυ που να τα θυμάμαι, εννοώ, έτσι. Πείτε μου αν σας ενδιαφέρει να σας κάνω ένα τέτοιο βίντεο, να σας πω διάφορους τρόπους που έχω βρει εγώ έτσι να ηρεμώ και να χαλαρώνω και να αποβάλλω το άγχος όσο πιο πολύ μπορώ τουλάχιστον, γιατί στο 100% δεν το έχω πετύχει, αλλά το προσπαθώ και έχω δει μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, έχω λίγο βαφτεί και ετοιμαστεί, γιατί θα πάμε στο mall. Έχω ραντεβού στο Brow Bar της Benefit για να βγάλω φρύδια. Εγώ πήγαινα στο Golden Hall συνήθως, αλλά επέλεξα... Καλά, χάλια είναι τα φρύδια μου. Αλλά επέλεξα τώρα να πάω στο mall, γιατί θέλω και σούπερ μάρκετ. Και πέρα από ότι θέλω σούπερ μάρκετ, θέλω να πάω να δω για σκουλαρίκια, τα οποία ακόμα δεν έχω καταφέρει. Έκανα τρύπες και δεν βρίσκω σκουλαρίκια τώρα. Και θέλω να πάω να αλλάξω και το γυαλί μπροστά στην οθόνη του κινητού μου. Γιατί κοιτάξτε, πήρα αέρα εδώ. Και επειδή πλησιάζει μπροστά στην κάμερα, προς την μπροστινή κάμερα, και θα έχω θέμα. Θέλω να πάω να το αλλάξω, να το διορθώσω. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί είναι η πρώτη χρονιά φέτος που βάζω γυαλάκι μπροστά. Θέλω να σας δείξω έτσι κάποια εισαγορές που έχω κάνει, και επειδή ήρθαν και τα παπούτσια, θα σας το έδειχνα στο επόμενο βιντεάκι, το επόμενο Σαββάτο. Αλλά ήρθαν τα παπούτσια σήμερα που δεν το περίμενα ότι θα ερχόντουσαν τόσο γρήγορα. Αλλά παρόλα αυτά ήρθανε. Και θέλω να σας τα δείξω, γιατί έχω πάθει έρωτα με τα New Balance. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Πήρα και εγώ πέρυσι το πρώτο ζευγάρι και το ερωτεύτηκα, και όπου σταθώ και όπου βρεθώ με ρωτάνε για αυτά τα παπούτσια. Και εσείς εδώ πέρα και στο Instagram γενικότερα παίρνω πολλές ερωτήσεις για αυτά τα παπούτσια, τι είναι. Το μόνο κακό είναι ότι το μεγαλύτερο μου κοινό, εννοείται, είναι το γύρω στο 98% είσαστε γυναίκες σε όλες τις πλατφόρμες. Και το κακό είναι ότι επειδή έχω αρκετά μεγάλο πόδι, φοράω από τα ανδρικά. Αλλά δεν φταίει μόνο αυτό. Φταίει και ότι τα New Balance πιστεύω εγώ ότι έχουν μικρότερη φόρμα. Οπότε αναγκαστικά τα παίρνω κι εγώ λίγο μεγαλύτερα. Είχα πάρει πέρσι από ένα κατάστημα στο Χαλάνδρι. Τα είχα δοκιμάσει κιόλας και είχα πάρει το 43. Στην αρχή ζήτησα το 41 το καν. Τους λέω κατευθείαν 42. Μετά δοκίμασα το 42 μισό ούτε καν. Και τώρα πήγα στο 43 κατευθείαν. Νιώθω ότι είναι από τα πιο ξεκούραστα και άνετα παπούτσια που έχω στη συλλογή μου αυτή τη στιγμή, τα New Balance που έχω, εννοώ. Λίγο με τη σόλα τους κάτι συμβαίνει που με αγχώνει, δεν ξέρω αν έτυχε με τα προηγούμενα, θα τα δω και αυτά και θα σας πω. Παρ' όλα αυτά, μου πέταξε σε μία χορηγούμενη στο Facebook αυτό εδώ το ζευγάρι και τα μάτια μου βγάλανε
Καρδούλες, δείτε πόσο όμορφο είναι. Δεν ξέρω, μόλις είδα αυτό το μπλε. Μ' αρέσει πάρα πολύ να το φοράω την άνοιξη που αρχίζει έτσι να ανοίγει ο καιρός και δεν ξέρω, μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ και αυτό μου άρεσε γιατί έχει τρεις υφές πάνω, έχει και σουετάκι, έχει και ύφασμα, έχει και δερματάκι και μου άρεσε που κάνει έτσι όλη αυτή τη... έχει αυτή την μεγάλη ποικιλία και χρωμάτων αλλά και υφασμάτων, υλικών τέλος πάντων, δεν ξέρω πείτε το πώς θέλετε και εδώ πίσω, δείτε εδώ πέρα πόσα χρώματα έχει. Και ταιριάζουν όλα τόσο ωραία και αρμονικά μεταξύ τους και η διχρωμία της όλας μου άρεσε πάρα πολύ και από πίσω είναι πιο κίτρινη, οπότε δεν θα φαίνεται και όταν θα λερώνει. Κορδονάκια κανονικά, κλασικά, εδώ πέρα η σόλα του. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι σαν τα προηγούμενα και ότι θα έτυχε. Θα σας βάλω εννοείται link από κάτω για όσες έτσι σας ενδιαφέρει, αλλά επειδή είναι από τα ανδρικά, ειλικρινά δεν ξέρω αν θα μπορείτε να πάρετε κάτι, να δείτε κάτι. Είναι πανέμορφα. Μπορεί να υπάρχει και 40 στα ανδρικά, δεν ξέρω. Δηλαδή μπορεί ίσως εσάς που είσαστε έτσι στα πιο μεγάλα νούμερα να σας βολέψει. Αλλά γενικότερα έχουν και μικρές φόρμες. Εγώ ας πούμε κάτι Tommy Hilfiger που είχα πάρει από ανδρικά πάλι, είχα πάρει 41 στα ανδρικά, μου έκανε. Εδώ πέρα όμως χρειάζομαι μεγαλύτερο νούμερο, δεν ξέρω τι του συμβαίνει. Θα βλέπετε λίγο πίσω μου την πόρτα να ανοιγοκλίνει σήμερα, αλλά είναι λίγο δύσκολη η μέρα με τον Αλέξανδρο στο σπίτι σήμερα. Δεν ξέρω τι φάση περνάει, είναι τις μέρες του, όλοι έχουμε τα νεύρα μας, έχει και ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, κάπως όμως πρέπει να συνδυάσω την άνοιξη αυτό εδώ το τέλειο το σνικεράκι και ήρθε η αδερφή μου να με βάλει σε παραπάνω έξοδα. Αλλά εντάξει, έχει πολύ καλές τιμές όπως τα έχετε και εσείς δει στο Dior και έφερε πάρα πολύ ωραία ανοιξιάτικα μπλουζάκια σε αυτό το χρώμα το ωραίο που μου αρέσει εμένα να φοράω την άνοιξη και νομίζω ότι με το που είδατε αυτό εδώ το πλάνο κατευθείαν θα καταλάβατε για ποιον λόγο το επέλεξα αυτό εδώ. Τρελαίνομαι για αυτά τα κουμπάκια, πόσο μάλλον όταν είναι μπλε navy και κάνει και αυτή εδώ την ρίγα. Πάρα πολύ ωραίο, ωραίο από αυτά τα πλεκτά τα λεπτούλικα που μπορείς να τα φορέσεις άνετα μέχρι και τον Ιούνιο. Επίσης, αυτό που φορούσα εχθές μέσα στο αυτοκίνητο και στο event, δεν κρατήθηκα, το έβαλα εχθές. Κάνει έτσι σαν κοτλέ, πώς να το πω, μπλε navy, έτσι πολύ σκούρο και αυτό εδώ. Και κάνει αυτή τη λεπτομέρεια εδώ, στην άκρη, στο μανικάκι, με τα κουμπάκια. Πολύ πολύ όμορφο και αυτό εδώ. Και για το τέλος, αυτά τα τρία πήρα. Για την άνοιξη, κάτι που είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ είναι από αυτά τα ωραία που έχουν τις τρυπούλες τα πλεκτούλια που είναι πάρα πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια και μου αρέσει που το μανίκι είναι έτσι φαρδί, μου αρέσουν αυτά τα μπλουζάκια που έχουν τις τρύπες να πέφτουν έτσι φαρδιά και επίσης θέλω να παρατηρήσετε ότι δεν είναι μαύρο, φαίνεται μαύρο αλλά δεν είναι, είναι μπλε σκούρο, έτσι πολύ σκούρο, το βλέπετε, είναι μπλε, οπότε θα ταιριάζει πάρα πολύ ωραία και με το ψηλό μισό μου το παντελόνι και αυτό. Και αυτό που μου άρεσε ακόμα πιο πολύ σε αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι, ελπίζω να φαίνεται, είναι το τελείωμά του. Βλέπετε τι ωραία, τι ωραίο τελείωμα που έχει. Μου άρεσε πάρα πολύ, το οποίο το έχει και στο μανικάκι του. Να το. Και λίγο πριν φύγουμε να πάμε στο mall, να μην ξεχάσω να σας δείξω και το τι είχε μέσα στη sneak στην πινιάτα. Έλα, Αλέξανδρε, φαίνεσαι, αγάπη μου. Και εννοείται, μην ξεχάσω να σας δείξω τι είχε μέσα στην πινιάτα της sneak, όπου είχε τα νέα προϊόντα. Είχε τα Duck Plump σε τρεις αποχρώσεις. Εγώ βασικά μέσα στην πινιάτα είχε δύο και κέρδισα μία στο παιχνίδι με τη δαγκάνα. Αυτή εδώ η απόχρωση είναι η 08 που θα τη δοκιμάσουμε και σήμερα μαζί. Δεν τα έχω δοκιμάσει, θα τα δοκιμάσουμε σήμερα μαζί. Εδώ είναι το νούμερο 5 και εδώ νομίζω είναι το 16. Ναι, και εδώ είναι το 16. Και επίσης μέσα στην πινιάτα είχε και δύο μολυβάκια χιλιών. Τι κάνει αυτό εδώ το προϊόν? Στην ουσία δίνει και πάρα πολύ λάμψη, αλλά διωγγώνει και τα χείλη. Είναι από αυτά που νιώθεις αυτό το κάψιμο στα χείλη σου και στα διωγγώνει τέλος πάντων. Πάμε να δοκιμάσουμε αυτή είναι η απόχρωση. Όχι, αυτή θα δοκιμάσω, που είναι το νούμερο 08, που είναι αυτά τα βαρετά τα nude που φοράω εγώ, που μου αρέσουν πολύ, που τα λέω έτσι βαρετούλια. Αυτά. Για να δούμε πόσο πια καίει. Και τα κορίτσια λέγανε, όσες το είχαν δοκιμάσει αυτό το event, ότι κάνει δουλειά και ότι καίει αρκετά. Λοιπόν, να βάλουμε έτσι λίγο πρόχειρα τώρα. Α, είναι ωραία απόχρωση. Αυτή η δερματή. Η βαρετή που λέω εγώ. Λοιπόν, για την ώρα δεν καίει κάτι. Όχι, για την ώρα δεν καίει κάτι. Άρχισε να με καίει στη γλώσσα.
Ναι, όντως, πραγματικά δεν έχω. Are we just smaller versions of a bigger home? Are you the rivers in your veins and mine? The flakes that become snow. And you might believe that everything is broken. Fragments of sentences. Just jagged lines across a barren sea. Are the shapes inside a sun disk the same as the arms of trees? And saying we're shell of what we used to be. Maybe we're smaller. Are we just smaller? Φρύδια μου τα έκανε, τα νύχια πήγα να πω. Καλά. Η Ιωάννα στο Brow Bar της Benefit στο The Mall. Δεν την είχα ξαναγνωρίσει, δεν την είχα γνωρίσει την κοπέλα ξανά. Πάρα πολύ ωραία και δεν πόνεσα καθόλου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι ότι πονάει γενικότερα, αλλά δεν κατάλαβα τίποτα, πραγματικά τίποτα. Δεν τα έβαψα. Δεν τα έβαψα ενώ δεν έκανα βαφή. Μόνο τα βγάλαμε με κερί, μου έδωσε το σχέδιο ναι, η κοπέλα. Και αυτή τη φορά δεν έκανα. Να σα πω την αλήθεια, είχα και τον Αλέξανδρο, ο οποίος κοίταγε μέσα στα σεφορά τι να πρωτοπειράξει, τι να πρωτοπάρει στα χέρια του, τι να πρωτοαρπάξει και λέω άσε όσο λιγότερα τόσο το καλύτερο. Και βρήκα και αυτά τα σκουλερίκια, τέτοια έψαχνα, μην φανταστείτε, μικρά στρασάκια στην ουσία και θα τα βάλω τώρα να τα δοκιμάσουμε. Απλά ρε παιδιά δεν ξέρω, μπαίνει κάτω το μεγαλύτερο και πιο πάνω τα μικρά ή αντίθετα ή κάνεις το τι θες στην τελική. Δεν ξέρω τι είναι πιο σωστό, θα το δοκιμάσω τώρα και θα σας τα δείξω. Να τα. Το μεγάλο και το λίγο πιο μικρό. Νομίζω ότι και το πιο μικρό θα είναι ωραίο έτσι να πηγαίνει. Από εδώ εντάξει έβαλα μόνο το μεγάλο. Αυτό δεν μπορώ να το βγάλω ακόμα. Μου είπαν ότι θέλει 6 με 8 εβδομάδες για να καταφέρω να μπορέσω να το βγάλω. Και θα πάω εκεί να σας πω την αλήθεια για να κάνω και την άλλη την τρύπα να τελειώνω. Πολύ όμορφα είναι. 10 ευρώ τα πήρα. Το μόνο κακό τους είναι ότι έχει αυτό το κούμπομα, το οποίο εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Αυτό το κούμπομα. Αυτό. Εγώ θέλω το άλλο το κλασικό. Αυτό δεν ξέρω. Τέλος πάντων, έχω βάλει πάλι τα σκουλαρίκια τώρα, το παλιό. Χαμός εδώ. Έχω μπει σε ιστορία εδώ με τα σκουλαρίκια τώρα. Εν τω μεταξύ, το έβαλα αυτό το τοπάκι. Δεν κρατήθηκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Βλέπετε που κάνει και μπόλικο εδώ στο μανίκι. Δεν σας δείχνω πιο κάτω γιατί φορώ πιτζάμα. Και δεν πάει καθόλου. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ, πολύ ωραίο. Η ώρα είναι 9:10. Μόλις πήγε ο Αλέξανδρος για ύπνο. Και έχω βγάλει εδώ πέρα μπρίκια και γκαζάκια. Έχω βάλει μέσα τη βιολογική μου τη λαβάντα. Καθίστε να σας δείξω. Έτσι την αναζήτησα. Βιολογική. Έλα. Πατήστε stop αν θέλετε έτσι για να δείτε περισσότερα. Γράφει και κάποιες από τις ιδιότητες. Αλλά έχει πολύ περισσότερες ιδιότητες, παιδιά. Εγώ δεν το πίστευα ότι η λαβάντα υπόσημη έχει τόσες πολλές ιδιότητες. Έχω αυτό εδώ από Yogiti, το οποίο μέσα, αν θυμάμαι καλά, έχει λεβάντα. Για να δω. Ναι, άνθη λεβάντας. Απλά έχει στο 4%, ενώ εδώ εγώ πίνω καθαρό βιολογικό ρόφημα λεβάντας. Το αφήνω έτσι λίγο να βράσει και μετά το βάζω στο ποτήρι. Εγώ δεν βάζω ζάχαρη και τέτοια, δεν θέλω μέλι οτιδήποτε. Και ελάτε να σας δείξω, να σας κάνω ένα mini supermarket haul, γιατί πήραμε αρκετά πράγματα, αλλά μπήκανε στις θέσεις τους.
τώρα δεν τα ξαναβγάζω να σας πω την αλήθεια. Όχι μόνο σούπερ μάρκετ χολ, πήγαμε στο το μαγαζί που σας έδειχνα τα Πασχαλινά, είναι το Tiger. Και επίσης είχε αυτό το κουτί που σας είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο που έβαλα μέσα τα καλώδια κάτω από τον υπολογιστή και με ρωτήσατε πολλές. Επειδή ξέρω ότι φοβάστε πολλές να παραγγείλετε από συν και τέτοια, να ξέρετε ότι έχει και σε καλύτερη τιμή από ό,τι το πήρα εγώ. Και από το Tiger, ο Αλέξανδρος διάλεξε αυτά εδώ, τα οποία φαίνονται πάρα πολύ νόστιμα. Κοιτάξτε, μπουκίτσες. Δεν θέλω να τα ανοίξω τώρα, γιατί έτσι και τα ανοίξω για σας. Επίσης βρήκα σε μικρές συσκευασίες παστελάκια. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία για να τα έχεις και μέσα στην τσάντα. Έδωσα, άνοιξα να φάει ο Αλέξανδρος ένα να το δοκιμάσει. Άμα του αρέσει να το βάλω εδώ στο σχολείο και κόντεψε να μου το φέρει κολάρο. Και βρήκα και πρετσελάκια, αν τα λέω καλά. Έτσι δεν λέγονται. Δεν νομίζω, το προφέρω σωστά. Δεν έβρισκα συσκευασίες μόνες του, με μόνο τέτοια μέσα. Βρίσκα με διάφορα και τα βρήκα και τα πήρα γιατί του αρέσουν αυτά εδώ. Για το σχολείο και το σούπερ μάρκετ χολ που έχει μείνει εδώ. Τα αγαπημένα μου μαντιλάκια, πήραμε άλλη μια συσκευασία γιατί μου έστειλε σήμερα μήνυμα η μαμά ενός φίλου του Αλέξανδρου στο σχολείο και μου λέει να ξέρεις ο γιος σου άμα τα ψάχνεις, χάρισε στο γιο μου μαντιλάκια. Και κοιτάω την τσάντα του και λέω μα όλα τα μαντιλάκια εδώ είναι. Τι χάρισε και της λέω σίγουρη ότι είναι ο Αλέξανδρος. Τι μαντιλάκια είναι και μου τα έστειλε. Και της λέω είναι σίγουρα ο Αλέξανδρος. Απλά θυμήθηκα μετά ότι του έχω και ένα απ' έξω και ένα από μέσα. Για να τα βρεις και πιο εύκολα, μπας και απολυμμένη λίγο χέρια. Τις αγαπημένες μου τις Always. Δεν τις αλλάζω με τίποτα, δεν μπορώ παιδιά. Πραγματικά επέλεξα να δοκιμάσω και κάποιες άλλες που είχα βρει για να τις δω. Γιατί οι άλλες ήταν σε πολύ καλύτερη τιμή και αυτά. Και λέω άντε λίγο να τις δω, αλλά ούτε καν, δεν μπορώ. Πήρα, το ένα ήδη έφυγε, πήγε στο πλυντήριο, δουλεύει. Αρωματικό, αυτό εδώ πέρα είναι το καλύτερο, αρωματικό πλυντηρίου. Αυτό είναι το πιο ωραίο και πιο οικονομικό και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Γιατί παρατηρήσα ότι το πλυντήριο κάτι έπαθε τις τελευταίες δύο φορές τις πλύσεις. Τώρα βέβαια έκανα μια δοκιμή και έκανα ένα δικό μου, μόνη μου τα έβαλα μέσα αυτά για να κάνει μια πλύση μόνο του με κάτι αυτά και είδα ότι λειτουργήσει. Θα το ξανακάνω άλλη μια φορά και αν λειτουργήσει καλά και φύγουν οι οσμές θα σας το κάνω σε βιντεάκι. Πήρα το Viacal, το αγαπημένο μου, το οποίο το χρησιμοποιώ καθημερινά, πιο πολύ στις μπαταρίες και αυτά, αλλά πάρα πολύ και στο τζάμι της ντουζιέρας. Μου είπε μια κοπέλα ότι είχε βγει Viacal τέτοιο για τα τζάμια, αλλά το βρήκε στο Θανόπουλο, αλλά τώρα σκλαβενίτης με βόλευε, οπότε πήρα αυτό. Πήρα ένα, πώς το λένε, μαλακτικό ρούχο, το οποίο... Αχ, και μ' αρέσει όπως μυρίζει πολύ και ήταν και αυτό σε τέλεια τιμή. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει αυτή τη μάρκα σε μαλακτικό και είπα να το δοκιμάσω να δούμε αν μυρίζουνε. Θαλασσινή δροσιά λέει και είχε νομίζω 2,5 ευρώ. Και από την ίδια μάρκα, αλλά αυτό το έχω ξαναδοκιμάσει γιατί το παίρνει και η μαμά μου και είναι πολύ ωραίο. Πήρα το καθαριστικό με πράσινο σαπούνι, το οποίο αυτό λέει ότι είναι για μάρμαρα, πλακάκια κλπ. Εγώ το πήρα για να καθαρίζω την... Καλά δεν μυρίζεται ποτέ ιδιαίτερο το πράσινο σαπούνι. Εμένα τουλάχιστον δεν μ' αρέσει η μυρωδιά του. Τρελαίνομαι. Και το πήρα για να καθαρίζω την ντουζιέρα και τον πτήρα. Το νυχτερινό μου ρόφημα είναι πανέτοιμο, ζαματάει εδώ πέρα, τώρα πρέπει να το περιμένω λίγο. Βέβαια, έχω, καθίστε να σας δείξω, αυτά εδώ τα παγάκια, τα οποία δεν βγάζουν νερό γιατί είναι σιδερένια και θα ρίξω μέσα ένα για να παγώσει λίγο πιο γρήγορα και να μπορέσω να το απολαύσω. Παιδιά, οι ιδιότητες της λεβάντας, έπαθα πλάκα, δεν το ήξερα. Ήξερα γιατί και στο άλλο τσάι που έπινα είχε μέσα λεβάντα, οπότε ήξερα ότι είναι κάτι που σε βοηθάει να χαλαρώσει γενικότερα και το άρωμα της λεβάντας και το ήξερα.
αλλά για αυτή τη βιολογική, τη λεβάντα, δεν το ήξερα ότι θα με βοηθήσει τόσο. Την πήρα πολύ διστακτικά, λέω σιγά. Αλλά γενικότερα, παιδιά, έχει τρελές ιδιότητες. Ακόμα και για πονοκέφαλο. Λένε ότι βοηθάει ακόμα και στον πονοκέφαλο. Μπείτε στο Google αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά λίγο στις ιδιότητες της λεβάντας, να δείτε. Και αν πιστεύετε ότι είναι κάτι που σας ταιριάζει, πάρτε τη. Αυτά. Θα σας αφήσω, θα σας χαιρετήσω και δίνουμε ραντεβού τώρα λογικά μεσοβδόμαδα. Πρέπει να το κάνω το βίντεο αυτό τώρα. Σας το είχα τάξει μέσα στο Φλεβάρι και δεν μπορώ. Εγώ τα τάζω κάτι, θέλω να το κάνω. Λογικά θα γίνει το Q&A μέσα στην εβδομάδα. Πιστεύω. Αλλά είπαμε, δεν πιεζόμαστε όπως έρθουν τα πράγματα. Αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Πάω στο γραφείο να επεξεργαστώ με το τσαγάκι μου.